Θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά σημεία του πλαισίου συμφωνίας που υιοθετήθηκε στο Eurogroup της προηγούμενης Δευτέρας. Και το κάνω καλή την πίστη με τη θέση πως κάποια σημεία έχουν απλώς παρανοηθεί και η διαστρέβλωση των τελευταίων ημερών δεν είναι εσκεμμένη. Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε για ποιο λόγο χρειάζεται ένα τέτοιο, θα έλεγα, ενδιάμεσο πλαίσιο συμφωνίας. Για ποιο λόγο δηλαδή η συμφωνία του Αυγούστου του 2015 δεν είναι αρκετή ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης όπως προβλέπαμε και όπως επιδιώκαμε πριν τα Χριστούγεννα του 2016. Αν η διαπραγμάτευση γινόταν μόνο με τους τρεις ευρωπαϊκούς θεσμούς, την ελληνική κυβέρνηση από τη μία πλευρά και τους τρεις ευρωπαϊκούς θεσμούς από την άλλη, νομίζω όλοι συμφωνούμε, δεν νομίζω ότι η αντιπολίτευση το αμφισβητεί αυτό, θα είχε ήδη ολοκληρωθεί και δεν θα υπήρχε κατά συνέπεια ανάγκη ενός πλαισίου συμφωνίας για να επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή. Θυμίζω πως οι χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πλεώνασμα, το πρωτογενές πλεώνασμα της ελληνικής οικονομίας το 2018, αυτές που δημοσιεύθηκαν μερικές μέρες πριν το τελευταίο Eurogroup, αναφέρονται σε πλεώνασμα που υπερβαίνει τον στόχο του 3,5%. Δεν υπάρχει καν δημοσιονομικό κενό το 2018 με βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέση που υιοθετεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ESM. Για ποιο λόγο λοιπόν υπάρχει ανάγκη ενός τέτοιου ενδιάμεσου πλαισίου συμφωνίας? Η ανάγκη αυτή προκύπτει από δύο λόγους, από δύο παράγοντες. Πρώτα απ' όλα από το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συντάσσεται με τις εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, αντίθετα έχει πολύ πιο απεσιόδοξες, εγώ θα έλεγα εξωπραγματικές εκτιμήσεις. Εξηγήσω για ποιο λόγο τις θεωρώ εξωπραγματικές. Θυμίζω πως το Ταμείο το φθινόπωρο του 2015, τρεις μήνες μετά τη συμφωνία του καλοκαιριού, στη δικιά του έκθεση το World Economic Outlook, προέβλεπε πρωτογενές πλεώνασμα για την ελληνική οικονομία το 2018 ύψους 2,5% του ΑΕΠ και το 2019 ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Το Μάιο του 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψηφίζει τη σταδιακή εφαρμογή μιας επιπλέον δέσμης δημοσιονομικών μέτρων. Το Μάιο του 2016 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεωρεί τις προβλέψεις του, τις δημοσιονομικές, και τώρα αντί για 2,5 το 2018 προβλέπει όχι περισσότερο, αφού πήραμε επιπλέον μέτρα, αλλά λιγότερο πλεώνασμα, 1,5 του ΑΕΠ. Το 2019 αντί για 3,5 προβλέπει πια 1,5. Επαναλαμβάνω, παρά την ομοθέτηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο επιπλέον δέσμης μέτρων τριών ποσοστιαίων μοναδών του ΑΕΠ με σταδιακή εφαρμογή. Ποια είναι η απάντηση του Ταμείου για αυτή την αναθεώρηση παρά τα μέτρα? Καμία. Δεν το εξηγεί. Εμένει όμως στη θέση του. Δεύτερη παράμετρος που καθιστά αυτό το ενδιάμεσο πλαίσιο συμφωνίας αναγκαίο. Μερικές χώρες και κυρίως η Γερμανία και η Ολλανδία εμένουν στη συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, χωρίς το οποίο και οι δύο δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα. Αυτά είναι λοιπόν δύο δεδομένα για την ελληνική κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα για κάθε ελληνική κυβέρνηση. Δύο δεδομένα για κάθε ελληνική κυβέρνηση. Και με αυτά τα δεδομένα, καθήκον της ελληνικής κυβέρνησης είναι να πάρει κάθε πρωτοβουλία ώστε να λυθεί αυτό το αδιέξοδο εποφελία της χώρας. Χωρίς κόστος ή με το μικρότερο δυνατό κόστος. Να αποφύγει δηλαδή από τη μία αδικαιολόγητη καθυστέρηση που θα οδηγούσε σε επιστροφή της αβεβαιότητας και σε άρα μεγάλο κόστος στην πραγματική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα από την άλλη να αποφύγει την καταστροφική υιοθέτηση εφαρμογή επιπλέον ηφαισιακών μέτρων
που προκύπτουν από αυτό που είπα προηγούμενα, εξωπραγματικές εκτιμήσεις του Ταμείου. Αυτό είναι το δίλημα που αντιμετώπισε η ελληνική κυβέρνηση και που θα αντιμετώπιζε κάθε κυβέρνηση στη δικιά μας θέση. Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτές τις δύο εναλλακτικές, η υιοθέτηση από τη μία των εξωπραγματικών εκτιμήσεων του Ταμείου και άρα των συνεπειών που έχει, η καθυστέρηση από την άλλη, πρέπει να αξιολογηθεί η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για ένα ενδιάμεσο πλαίσιο συμφωνίας. Με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να αξιολογηθεί, με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να εκτιμηθεί. Να περάσω τώρα στην ουσία, να τονίσω ότι αυτή τη συζήτηση από την αξιωματική αντιπολίτευση δεν την άκουσα. Το μόνο που άκουσα είναι κατηγορία για ποιο λόγο καθυστερούμε και δεν ψηφίζουμε ό,τι προτείνει, αν θέλετε, το Ταμείο, προκειμένου να συμμετάσχει και να προχωρήσουμε, και από την άλλη κατηγορία για ποιο λόγο συζητάμε με το Ταμείο δέσμη δημοσιονομικών μέτρων. Να περάσω τώρα στην ουσία της διαπραγμάτευσης. Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου μηχανισμού δημοσιονομικής διόρθωσης τον περιέγραψε ήδη με αρκετή ακρίβεια πριν από μερικές ημέρες στον ελληνικό τύπο. Απλώς επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για ο μηχανισμός αυτός, αν θέλετε, το πλαίσιο συμφωνίας προβλέπει, ακούστε το, ταυτόχρονη νομοθέτηση τόσο περιοριστικών όσο και επεκτατικών μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής ίσου ύψους. Όσα περιοριστικά, άλλα τόσα επεκτατικά μέτρα θα νομοθετηθούν ταυτόχρονα. Προβλέπει επίσης την εφαρμογή, επίσης το επισημαίνω, του συνόλου των δύο αυτών κατηγοριών μέτρων ταυτόχρονα και σταδιακά από το 2019 και μετά, υπό την προϋπόθεση πως τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε τροχιά επίτευξης των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων. Θα διορθώσω μερικές, θα έλεγα, παρανοήσεις, επαναλαμβάνω, δεν αποδίδω κακή πρόθεση, που ακούστηκαν και από την αντιπολίτευση αλλά και από τον και από μερίδα του τύπου τις τελευταίες ημέρες. Πρώτη εκτίμηση, τα θετικά μέτρα, ακούστε, επαναλαμβάνω, ό,τι έχει ακουστεί στον τύπο ή έχει ακουστεί από την αντιπολίτευση. Τα θετικά μέτρα, δηλαδή τα μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης, θα εφαρμοστούν μόνο αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων, δηλαδή το 20, πως υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πως δηλαδή το 19 είχαμε υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου. Λάθος. Επεκτατικά και περιοριστικά μέτρα νομοθετούνται ταυτόχρονα και εφαρμόζονται ταυτόχρονα με την προϋπόθεση ότι τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε τροχιά επίτευξης του στόχου. Αν δεν υπήρχε ο μηχανισμός αυτός και πάλι ενδεχόμενη απόκληση από το στόχο υπό εκτέλεση, θα είχε ως συνέπεια τη λήψη επιπλέον μέτρων. Δεύτερη παρανόηση. Τα θετικά μέτρα θα εφαρμοστούν μόνο αν προβλέπεται υπέρβαση του στόχου. Είναι η παρανόηση του κυρίου Αμυρά πριν από λίγο. Δηλαδή, αν το φθινόπωρο του 2018, υπό την υπόθεση ότι ο στόχος του 19 είναι το 3,5, έτσι, αν το φθινόπωρο του 2018 προβλέπεται 3,5, θετικά μέτρα δεν θα πάρουμε. Θετικά μέτρα θα πάρουμε μόνο αν ξεπεράσουμε το στόχο. Λάθος. Θα νομοθετηθούν και θα υλοποιηθούν ισόποσα μέτρα στο βαθμό που πετυχαίνουμε αντίστοιχα το στόχο του 19. Τρίτον, αν υπάρχει απόκληση από το στόχο, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει μόνο τα περιοριστικά μέτρα και προσέξτε το αυτό, κανένα επεκτατικό. Κανένα επεκτατικό. Λάθος. Αν δηλαδή προβλέπετε δημοσιονομικό αποτέλεσμα της τάξης του 3% με στόχο 3,5 το 2019, 1,5% θετικών επεκτατικών δημοσιονομικών μέτρων θα εφαρμοστούν. Άρα
θετικά επεκτατικά μέτρα, ακόμα και σε περίπτωση αρνητικής απόκλησης, θα μειωθούν μόνο κατά αναλογία. Τέταρτον, άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι η κυβέρνηση υποχώρησε πλήρως στις απαιτήσεις των δανειστών. Τον Δεκέμβριο του 2016 στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό είχα πει με ειλικρίνεια αλλά και με εμπιστοσύνη στο ότι δεν θα υλοποιηθεί πως το Ταμείο προκειμένου να συμμετέχει στο πρόγραμμα και να μην εκτροχιάσει την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία ζητούσε προνομοθέτηση μέτρων 4,5 δις ευρώ. Μπορείτε να πάρετε στα πρακτικά της Βουλής και να βρείτε την τοποθέτησή μου. Δείτε τι νομοθετείτε ή τι συζητείτε τώρα. Τι περιλαμβάνει το πλαίσιο συμφωνίας. Όχι προνομοθέτηση περιοριστικών μέτρων 4,5%, αλλά ένα πλαίσιο δημοσιονομικά ουδέτερο υπό την προϋπόθεση ότι πετυχαίνουμε το στόχο, με συνδυασμό θετικών και περιοριστικών μέτρων. Και κανείς δεν κρύβεται. Προφανώς τα περιοριστικά μέτρα έχουν συνέπειες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μια μερίδα νοικοκυριών θα επιβαρυνθεί περισσότερο από ό,τι θα ωφεληθεί από τα θετικά μέτρα. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι μια άλλη κατηγορία νοικοκυριών θα ωφεληθεί περισσότερο. Η συζήτηση λοιπόν που κανονικά θα έπρεπε να γίνεται εδώ είναι ακριβώς για το περιεχόμενο των μέτρων αυτών. Και από την αξιωματική αντιπολίτευση θα περίμενα να κάνει υπομονή, να προχωρήσει λίγο η διαπραγμάτευση για να μην τη διακινδυνεύουμε και να καθίσουμε εδώ όλοι μαζί να συζητήσουμε τι προτάσεις έχει η κυβέρνηση για αυτά τα θετικά μέτρα, τι θέλει να κάνει, πόσο θέλει να μειώσει τη φορολογία, πόσο να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες στην υγεία, στην προστασία των πιο αδύναμων, πιο ευάλωτων οικοκυριών. Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση που θα έπρεπε να κάνει και που όφιλε η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει όταν έρθει η ώρα, σε μερικές ημέρες. Σας παρακαλώ. Και ολοκληρώνω λέγοντας προς το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων προφανώς δεν μπορεί να συζητηθεί αυτή τη στιγμή, μία ώρα πριν ξεκινήσουν κανονικά οι διαπραγματεύσεις, αλλά θα πω το εξής, θα πω πως το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων που θεωρείται δεδομένο ότι θα διατηρηθεί στο 3,5 για μία δεκαετία όπως ζητάει η Γερμανία είναι και αυτό θέμα διαπραγμάτευσης. Και θυμίζω, και το θυμίζω καλόπιστα, ότι στο μέσο πρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής που ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2014, ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος το 2016 ήταν 4,5%, το 2017 ήταν πάνω από 4,5% και το 2018 το μεσοπρόθεσμο 15-18, πάνω από 5%. Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και με όλο το σεβασμό και μερίδα του τύπου έχει να παίξει ένα πολύ χρήσιμο, πολύ κρίσιμο θετικό ρόλο κριτικής υποστήριξης αναδεικνύοντας τα θετικά και προφανώς επισημένοντας τις διαφωνίες της μακριά από αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα που κάνει κακό στη χώρα και τη διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ.